20.000 αιτήσεις. 3.000 πέρασαν από τις πρώτες δοκιμασίες. 1.200 κόπηκαν. 150 λιποθύμησαν. Αλλά μόνο 5 κατάφεραν να αντέξουν μέχρι το τέλος. Για να σας πούν καλημερούδια. Ο λόγος που επιλέχθηκαν. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, γιατί δεν είχε ιδέα από πρωινό και το κάνει χωρίς λεφτά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, αφού ήθελε να πηδήξει από την ενημέρωση, του είπαμε ιδού η ψυχαγωγία, ιδού και το πίδημα. Ο Κώστας Μαρτάκης, γιατί παίζει μπάλα παντού, αλλά τώρα παίζει και την καριέρα του. Κορώνα γράμματα. Η Μαριέλα Σαββίδου, γιατί μιλάει άπτεστα 5 γλώσσες, αλλά σπάνια ελληνικά. Η Σοφία Μανολάκου, γιατί φίτησε δίπλα σε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Γιάννη με ένα νύβα ρουφάκι. Ladies and gentlemen, τα καλημερούδια. Ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους είναι υπεύθυνοι για το ότι είμαι εγώ εδώ σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. 10 με 1 κάθε πρωί. Είχα σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα να πω, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι. Οπότε θα μείνω στην ουσία. Είμαστε εδώ για σας. Θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι για εσάς, για να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να σας δίνουμε θετική ενέργεια, να σας δίνουμε αισιοδοξία, αγάπη. Για σας είναι αυτή η εκπομπή και τα καλημερούδια έχουν αυτή και μόνο την αποστολή. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και για 3 ώρες μέσα στην ημέρα να ξεχνιόμαστε λίγο από όλα τα υπόλοιπα και να χαμογελάμε. Αυτό! Η καιρή είναι λίγο δύσκολη και όπως καταλαβαίνετε αυτή η αποστολή δεν είναι και πολύ εύκολη. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έχω όλη την παρέα. Τα υπόλοιπα καλημερούδια που θέλω να τα υποδεχθούμε ένα-ένα για να μην μας πέσουν βαριά. Θα ξεκινήσω με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Βαγγέλη! Καλημερούδια, τι κάνεις? Καλημερούδια και καλή ορθή να έχουμε. Καλημερούδια. Κάτι είπε για πίδημα το βίντεο. Τελικά το πίδημα το κάνεις εσύ. Πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Για σένα έχω αφήσει τα πάντα. Έχω αφήσει την ενημέρωση, έχω αφήσει τους φίλους μου, την κοπέλα μου, τη μάνα μου. Σάψα όλους. Σάψα όλους. Σώθηκες. Τη ρίξου πάνω μου. Το έχουμε. Δεν είναι δοκιμαστικό. Δεν είναι πρόβα. Το πιστεύει? Δεν είναι δοκιμαστικό αυτό. Όχι, είναι το κανονικό τώρα. Κάναμε λίγα αρέσει. Ναι, μωρέ, μόνο 100.000. Είμαστε καλά, είμαστε τέλεια. Εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα ενημερώσουμε. Θα ενημερωθούμε, θα κάνουμε πολλά. Έχετε να δείτε πολλά από τα καλημερούδια. Να καλωσορίσουμε τον Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στους πρώην συναδέλφους στο Δελτίο Ειδήσεων που ξέρω ότι τώρα βλέπουν όλοι καλημερούδια. Κάντε χαμό στην αίθουσα σύνταξης. Κάντε χαμό στην αίθουσα σύνταξης. Και κάντε χαμό και για τη Μαριέλα Σαββίδου. Καλώστηνα. Καλημερούδια. 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 Πώς είσαι, Μαριέλα μου? Είμαι πολύ καλά. Είσαι έτοιμη να δώσουμε ό,τι θετικό έχουμε? Είμαι έτοιμη. Κοίτα, επειδή άφησα τα παπούτσια του Κέλλινγκ τώρα για ένα μικρό διάστημα, είπα δεν έχω κάτι να κάνω τα πρωινά. Δεν έρχομαι εδώ να λέμε καλημερούδια παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται η ψωρία αυτό να σκουπίζεις κάτω? Θα σκουπίζω. Κοίταξε, θα το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε και καμία δουλειά. Εννοείται. Σε ποια γλώσσα θα μας τα λες τα καλημερούδια, Μαριέλα? Σε όλες, όποια θέλετε. Θέλεις να μας τα πεις λίγο στα κυπριακά? Καλημερούδια. Καλημερούδια! Δεν έχει μεγάλη διαφορά τελικά. Ρίξε και ένα γαλλικό γιατί το καλημερούδια. Bonjour les amours! Bonjour les amours, bien sûr, φυσικά! Και με αυτή τη διάθεση έτσι τη γαλλική. Περίμενε, φιλιά στην Ελλάδα, αλλά φιλιά και στην Κύπρο που μας βλέπει. Πολλά φιλιά στην Κύπρο. Και τώρα που είπαμε λίγο γαλλικά, τι έχει μια έτσι την έξα αυτό το κορίτσι, έχει μια ομορφιά, έχει μια γαλλική, αυτό. Ας καλωσορίσουμε τη Σοφία Μανολάκου! Καλημερούδια! Ομορφιά μου!
είσαι? Καλά, πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το σαγόνι σου? Το σαγόνι μου είναι στη θέση του. Το λέω γιατί στις πρόβες καμιά φορά, γιατί γενικά είναι χαλαρή. Δεν έτρεμε λίγο. Λίγο. Okay. Είμαι οκ. Είναι λες και βγαίνω πρώτη φορά ραντεβού με άντρα. Ξέρεις που υπάρχει αμηχανία που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω να πάει καλά το ραντεβού. Θα πάει καλά, είμαι σίγουρη. Ελπίζω να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια σχέση. Μακάρι. Σε ένα χρόνο. Ο Βαρουφάκης πού είναι? Νομίζω σπίτι του. Σπίτι του πρέπει να είναι. Ελπιστό. Καλό αυτό. Αφήσαμε τελευταίο ένα παιδί, το οποίο εντάξει, η φύση δεν τον βοήθησε πολύ, ρε παιδί μου. Έτσι, μια σχήμια, μια έτσι κακομοιριά, δεν του δίνονταν ευκαιρία. Είπαμε εμείς να τον βγάλουμε μπροστά. Δεν έχει σημασία που το παιδί λίγο δεν βλέπετε. Ο Κώστας, ο Μαρτάκης. Έλα! Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, δεν πέρα. Εντάξει, σε μια εγρήγορση θα έλεγα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Θα γίνει χαμός, θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα. Θα φάμε. Θα φάμε λίγο. Μόνο εσύ. Δεν γίνεται να μην φάμε. Ναι, θα φάμε, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή ακούμε εδώ πέρα όλα αυτά τα χειροκροτήματα, διότι μιλάμε τώρα ότι έχουμε 10.000 άτομα εδώ. 10.000 άτομα στο πλατό. Ευχαριστούμε το κοινό μας. Ευχαριστούμε. Και από το σπίτι χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε όλα. Θα ακούγεται τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλημερούδια. Θα προσπαθήσουμε να σας φτιάξουμε τα πρωινά. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και για να ξεκινήσουμε δυνατά, να πούμε λίγο τα θεματάκια μας για σήμερα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε τη μία και μοναδική, την ανεπανάληπτη, τη γουρλού, τη Βίκη Σταυροπούλου. Θα τραγουδήσουμε με τον υπερφανταστικό Γιώργο Σαμπάνη. Live, παρακαλώ. Ο Χρήστος Νέζος, εντάξει, ξεκινάει τις επικίνδυνες αποστολές του και θα δούμε πολλά, δεν θα σας πω ακόμα τι. Η Ρένα Τόγια, η γνωστή σε όλους Ρένα της Φτελιάς, θα μαγειρέψει υπέροχες, θα φτιάξει τηγανίτες γεμιστές. Με μαρμελάδες θα γίνει χαμός εδώ. Εδώ. Και φυσικά, σταθερή αξία, η Δίκη Παγιατάκη θα μας πει τα αστέρια για σήμερα ειδικά. Που θέλουμε να μάθουμε, είναι καλή μέρα που ξεκινάμε, Δίκη μου. Καλή! Αυτά και άλλα πολλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καλημερούδια!